Άρα, ναι. Ήμουνα στο βαγόνι 5, θυμάμαι καλά. Είναι λίγο όλα μπερδεμένα μεταξύ τους. Εσείς σπάσατε τη σπορτ. Κατάλαβα ένα απότομο χτύπημα. Και ναι, από εκείνη τη στιγμή έβλεπα. Όχι φρενάρισμα, με τίποτα φρενάρισμα. Και από εκείνη τη στιγμή έβλεπα πράγματα να πέφτουν. Μία κοπέλα, ας πούμε, είχε χτυπήσει και ο κεφάλι της κιόλας κάτω. Αλλά ναι, μεγάλη ζημιά έγινε στο βαγόνι 2 και, στα προηγούμενα. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος κύριος ήταν στο πέμπτο βαγόνι, είπατε. Και χρειάστηκε να σπάσετε πάλι τα παράθυρα για να βγείτε έξω. Όχι. Εμείς παράθυρα δεν σπάσαμε, ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Μία πόρτα κάπως την ανοίξαμε, δεν είμαι 100% σίγουρος πώς. Ναι, καταλαβαίνετε, μέχρι να σηκωθώ κιόλας. Όταν βγήκατε, τι είδατε πίσω. Τι έγινε εκείνη την ώρα. Τι αισθανθήκατε. Εντάξει, σε αυτές τις στιγμές ο καθένας ξεχνάει, ξέρω, πράγματα, μπουφάν από εδώ από εκεί, κοιτάει να είναι όλοι καλά. Και υπήρχαν άτομα στο βαγόνι που όντως τους ένιωσε περισσότερο, δηλαδή ο άλλος. Δηλαδή κοιτάς την πάρτι σου εκείνες τις στιγμές, κοιτάς να είναι όλοι καλά και όλες ασφαλείς. Βοηθήσατε κι άλλους δηλαδή για να βγουν από το τρένο. Όσο μπορούσα κι εγώ προσπάθησα, ναι. Σε άλλα βαγόνια ή στο ίδιο. Στο ίδιο βαγόνι και σε. Αφού βεβαιώθηκα ότι στο βαγόνι αυτό που ήμουν εγώ ήταν όλοι καλά, ας πούμε, και σαν γύρισα πίσω μετά, χρειάζεται κάποιος με τις βαλίτσες, με τις αφήσουμε και εκεί πέρα. Αλλά αφού ήταν όλοι καλά, οι βαλίτσες περνάνε σε δεύτερη μοίρα σε αυτές τις φάσεις. Βγήκατε έξω, ναι. Γιατί... Η εικόνα. Από τα προσινά βαγόνια. Η εικόνα των προσινών βαγόνια. Τα βαγόνια είχαν. Τα δύο πρώτα είχαν πέσει τελείως. Υπήρχε φωτιά, είχαν λιώσει μέταλλα εκεί πέρα, δεν καταλάβανε τι γινόταν. Καπνί διάφορο, ήρθε και η αστυνομία μετά, κάπως βοήθησε την κατάσταση. Και ναι, είχαν πέσει τελείως τα βαγόνια, είχε γίνει μεγάλη ζημιά. Και την ώρα σας είπαν κάτι, σας βοήθησαν κάπως. Βοήθησαν, ναι, όσο μπορούσαν και αυτοί, γιατί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Καλημέρα σας. Είσαι σε ποιο βαγόνι σας. Στο 5. Τι συνέβη, να πληροφορεί από το... Είστε σοκαρισμένοι. Είναι κάπως, ναι, και κουρασμένος τώρα, συγγνώμη. Καλή δύναμη σε όποιοι είναι τραυματίες. Δυστυχώς έχουμε κάποιους νεκρούς από ό,τι ακούσαμε. Στο 5 ήμασταν εμείς, ήμασταν λίγο πιο πίσω. Τι να σου πω. Τι ακριβώς συνέβη, τι νιώσατε εκείνη την ώρα. Ένα τσαντάρισμα τεράστιο. Και προσπαθήσαμε αυτό κάπως να είμαστε λίγο ψύχραμοι, να βοηθήσω ένας τον άλλον. Σας είπα, στο 5ο ήταν κάπως λίγο πιο καλά τα πράγματα. Εσείς πώς βγήκατε, θυμάστε. Άνοιξε κάπως η πόρτα, οπότε ένας-ένας σιγά-σιγά βγαίναμε κάπως. Ήταν η κλίση, είχε μια κλίση που νιώθαμε μια έτσι ναυτία, μια συγγνώμη, μια ζαλάτα τέλος πάντων. Αλλά αυτό, με ψυχραιμία ο ένας βοηθήσε τον άλλον να πάρει το πράγμα. Δηλαδή, κάναμε, φωνάζαμε, ναι, μήπως... Μακάρι να πάω να δω τώρα. Γιώργο, έλα λίγο από εδώ. Εσείς, καλημέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ήμουν στο βαγόνι 5. Ναι. Ήμουν στο βαγόνι 5, ένα βαγόνι. Και λίγο, Γιώργο, ναι. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, θα σας πω το σκηνικό όπως ήταν και για κάθε άλλο επιβάτη. Όλοι ανέμελοι, μερικοί να κοιμούνται. Ξαφνικά αρχίζει, γίνεται ένα κάπως απότομο μπαμ. Πέφτει καμιά βαλίτσα, το νιώθουμε όλοι. Και μετά είναι ένα σταδιακό. Μια σταδιακή χειροτέρευση, όπου το τράνταγμα γίνεται όλο και χειρότερο, που συνειδητοποιείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, στην αρχή λες: OK, κάτι έγινε. Αλλά στα 5-6 δευτερόλεπτα καταλαβαίνεις ότι έγινε κάτι πολύ, πολύ κακό. Το βαγόνι μας δεν χτυπήθηκε πολύ άσχημα. Σπάσανε πολλά τζάμια. Καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρες. Είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστρούσε πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντας να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Κάποια βαγόνια πίνανε φωτιά, πίναν πυρκαγιά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Γενώντας τα είδατε όλα αυτά. Είδατε τους πυροσβέστες που έθασαν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους συνεπιβάτες. Λοιπόν, ένα από τα χειρότερα που έγινε σε αυτό το ατύχημα είναι ότι δεν υπήρχε πρόσβαση από το ένα σημείο στο άλλο. Κάτι που έχει να κάνει και με το ότι είναι τρένο. Τα πρώτα τρία βαγόνια, τα οποία ήταν όλα στις φλόγες τελείως και είχαν εκτροχιαστεί και ήταν στον αέρα και πέφτουν στον κρεμό, ήταν σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν ούτε πολύ ορατό ούτε πολύ προσβάσιμο. Πήγα εκεί με τα πόδια, κατέβηκα μια πλαγιά που είναι αυτός ο γκρεμός που λέμε, ας πούμε, μια πλαγιά ύψους 5 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και μετά από λασπόδι χωματόδρομο έφτασα στο σημείο που ήταν τα πρώτα βαγόνια.
το πιο σημαντικό σημείο της σύγκρουσης. Προσπαθήσατε να βοηθήσετε τον κόσμο, τι έγινε? Εννοείται, εκεί πέρα, αυτό που σας λέω, δεν υπήρχε πρόσβαση. Ήμασταν εγώ, μία άλλη κοπέλα της ηλικίας μου, που απλά είχε λίγο παραπάνω εμπειρία με αυτά τα πράγματα. Όταν έφτασα, δεν υπήρχε κανένας από αστυνομία πυροσβεστική. Είχε περάσει από τη σύγκρουση, να είχαν περάσει 15 λεπτά όταν έφτασα. Δεν είχε φτάσει ακόμα καμία ενισχύση, ας πούμε, πώς να το πω. Ήμασταν μόνο εγώ, αυτή η κοπέλα, μερικοί διάφοροι άντρες, άτομα, επιβάτες που είχαν έρθει να βοηθήσει και τραυματίες. Βλέπατε, υπήρχε κόσμος τραυματισμένος. Στα βαγόνια, όσοι μπορούσαν να είχαν βοηθηθεί και να βγούνε, βγήκανε. Οι υπόλοιποι ήταν άτομα που ήταν εγκλωβισμένα σε βαγόνια που ήταν κυριολεκτικά στον αέρα και δεν είχε πρόσβαση κανείς εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι έγινε στα βαγόνια. Μέχρι πολύ πολύ αργότερα, μετά από μία μισή και δύο ώρες, που ήρθε η πυροσβεστική και κατάφεραν να τα σβήσει όλα. Στο σημείο που ήμασταν ήταν μόνο άτομα τα οποία είχαν πέσει έξω. Που η εικασία μου είναι ότι είναι πραγματικά άτομα που πέσαν από τα τζάμια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήταν μέσα στα βαγόνια. Δηλαδή, τα πέντε άτομα που είδαμε, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σπασμένες, λεκάνες. Το ψεύτηκαν, λευρά, δηλαδή, από τη σύγκρουση, τη φοδρή σύγκρουση. Υποθέτω, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ήταν αυτοί οι πέντε και όλοι οι άλλοι πουθενά, πιθανότατα μέσα στα βαγόνια. Ή εγκλωβισμένοι. Στην ουσία, ας πούμε ότι το τελευταίο βαγόνι που είναι ακόμα στις ράγες, ίσως το 5 που ήταν το δικό μας, το επόμενο, και από εκεί και έπειτα τα βαγόνια να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα, κάποια να είναι τελείως στον αέρα και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω, σαν ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί, να έχει βρει κάτω στο χώμα. Όταν, στα 15 λεπτά που μου πήρε να φτάσω, τα πρώτα 2-3 βαγόνια ήταν στις φλόγες. Δηλαδή από μέσα, λες και το είχαν ανάψει με αναπτύνα και ήταν όλοι με φλόγια. Είχατε πάει για εκδρομή, ποιος ήταν ο λόγος? Όχι, κάνω τακτικά διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σπουδάζω Θεσσαλονίκη και είμαι Αθηναίος. Πολλοί συνεπιβάτες σας μας είπαν ότι είχατε ενημερωθεί και μάλιστα είχατε καθυστερήσει σε αυτό το δρόμο. Είχε καθυστερήσει, σας είπαν κάτι. Το λόγο. Οι καθυστερήσεις είναι κάτι πολύ συχνό όταν κάνουμε αυτό το δρομολόγιο. Η καθυστέρηση ήταν. Είναι κάπως αστείο. Είναι κάπως αντίστοιχο και με αυτό που λένε ότι συνέβη. Η καθυστέρηση είναι για να, σε περιπτώσεις που έχετε μια αντίθετη αμαξοστοιχεία και πρέπει να περιμένουμε για να περάσει πριν συνεχίσουμε. Ναι. Καθυστέρηση είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι ρόλο έχει να παίξει καθυστέρηση. Ακούσατε κάτι εσείς από το ασύρματο, κάποιος να είπε κάτι? Ότι... Τίποτα. Δεν έχουμε πρόσβαση σε τέτοιο ήχο. Πώς ήταν εκείνα τα δευτερόλεπτα? Τα πρώτα. Απλά μπερδεμένα. Μπερδεμένα και χαοτικά. Δεν καταλάβατε τι έγινε στην αρχή? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. 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 Μάλιστα.